Καλησπέρα σε όλους. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Q&G. Ένα show που μια παρέα από random τυπάκια σαν εμάς μαζευόμαστε για να ρολάρουμε ζάρια, να γελιοποιήσουμε λίγο τους εαυτούς μας και γενικότερα να παίξουμε Dungeons and Dragons. Μιας και το υπόλοιπο κρου του Q&G αποφάσισε να με βγάλουν από το κελί μου και να κάνω επιτέλους άλλο ένα intro, είμαι εδώ και σας μιλώ επιτέλους. Πριν ξεκινήσουμε να θυμηθούμε ότι το σημερινό επεισόδιο μας το έχει φέρει κοντά μας οι δύο χορηγοί μας, το World Anvil, την καλύτερη online πλατφόρμα για να φτιάχνεις το D&D content σου, να φτιάχνεις homebrew, να φτιάχνεις classes και να τα μοιράζεσαι με τους φίλους σου και τους παίχτες σου. Το World Anvil κάνει να τρέχεις D&D για ένα DM ή ακόμα και για ένα παίχτη πολύ πιο ευχάριστο και πολύ πιο εύκολο. Οπότε εγώ το χρησιμοποιώ συνεχώς και θα πρότεινα να το χρησιμοποιήσετε και εσείς. Βεβαίως με τον κώδικα Q&G έχετε έκπτωση 20% σε όλα τα 12μηνα και 6μηνα memberships. Ο δεύτερος χορηγός μας είναι το φανταστικό The Game Rules, το οποίο επιστρέφει και σήμερα με ένα super δώρο για τους patrons μας, το οποίο όμως θα το ανακοινώσουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου, γι' αυτό μείνετε κοντά μας για να δείτε τι είναι αυτό το υπερδώρο. Θυμηθείτε και πάλι ότι με τον κωδικό Q&G Rules οι πρώτοι 10 από εσάς έχουν 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας και όλοι οι υπόλοιποι με τον κωδικό Q&G έχετε 10%, οπότε τρεχάτε να προλάβετε. Το σημερινό επεισόδιο είναι ιδιαίτερο. Το σημερινό επεισόδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί στο σημερινό επεισόδιο έχουμε τον πρώτο Q&G guest. Ω ναι, ο οποίος είναι. Drum roll. Ναι. Ο Βαγγέλης Μαρμαράς. Στο προηγούμενο επεισόδιο μας, ο Έσος είχε μία κοσμικού μεγέθους συνάντηση με τον patron του, τον Βάρακαν. Εκεί πέρα έπαιξαν διάφορες απρόσμενες καταστάσεις και ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Πηγαίνετε στο επεισόδιο 12 για να δείτε για τι πράγμα ακριβώς μιλάω. Όμως, σήμερα ξεκινάμε το επεισόδιο μας ακριβώς εκεί πέρα που το αφήσαμε όταν ήμασταν μαζί με το Group G32. Γύρω μας υπάρχει ο Μίχλη, βρισκόμαστε στο Plane of Shadows. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχει γυρίσει φάζα, έχει μιλήσει στην Κοέρια και της έχει εκφράσει την ανησυχία που έχει για τον Έσος. Της λέει, πάμε να μιλήσουμε στον Έσος, δεν είναι καλά. Γυρνάτε και βλέπετε τον Έσος να χάνεται μέσα σε αυτές τις μαύρες, σκοτεινές ομίχλες. Τι κάνετε? Έσος, πουπάς! Εσύ δεν είσαι εκεί, ε? Δεν είσαι εκεί. Με ρώτησε τι κάνω! Εγώ δεν βρίσκομαι παντού, είμαι δέντρο. Κι εγώ λέω, Έσος, πού είσαι? Προχωράτε κάποια μέτρα, είναι κιόλας οι ομίχλες και το density της ατμόσφαιρας που μειώνει λίγο τους ήχους και είναι και λίγο δύσκολο να κάνεις orient τον εαυτό σου γενικά, γιατί δεν βλέπεις, είναι όλα γκρίζα, ας το πούμε έτσι. Είναι και το σκότος του Σάντοφελ στο οποίο είστε. Αυτή δεν βλέπει που είναι γάτα. Όχι. Είναι δύσκολο. Είναι σε φάση, πιχτό. Αν απομακρυνθεί η Κοέρια λίγο πιο πολύ μακριά από τη φάζα, για περίπου 1 με 2 μέτρα, πάλι χάνεται λίγο. Μας καταπίνει το σκοτάδι κανονικά. Ναι. Κοέρια, να φωνάξουμε και τους άλλους για να μην χάσουμε. Ναι, καλύτερα. Θα τους χάσουμε όλους έτσι όπως πάμε. Παιδιά! Εδώ! Εγώ!
Ελάτε πίσω. Ελάτε λίγο. Γιατί χάσαμε τον Έσο. Σας. Silver alert. Χάσαμε τον Έσο, σας. Εγώ κάνω ένα produce flame, μπας και βοηθήσεις και βλέπουμε λίγο και το κρατάω στο χέρι μου. Ελάχιστα, είναι λες και οι... Ή να με βλέπουν, έστω. Ναι, είναι λες και οι ομίχλες γύρω σου έχουν ένα αρκετά solid χαρακτήρα, δηλαδή... Φαντάζομαι είναι πολύ υγρασία. Ναι. όχι τόσο πολύ, είναι... Δεν είναι τόσο αυτό που έχει συνηθίσει στο material plane. Είναι ένα κλειστοφοβικό oppressive gloom, ας το πούμε έτσι. Ακούτε πάντως την Κοέρια και τη Φάζα, Ακβαν και Σεντάρις να σας φωνάζει, να σας φωνάζουν. Ωραία, πάμε προς το μέρος. Πάμε προς τα εκεί, ναι. Με αναμένει την κολοφωτιά μου. Ρίξτε μου, ρίξτε μου ένα investigation εσείς οι τέσσερις. Οι τέσσερις. Ναι, ναι. Όλοι. Και σήμερα. 15. Okay. 8. Εσύ, Ακβαν. 2. Όλοι τέλεια, ε. 10, όλοι καταπληκτικά. Ωραία. Κοέρια, ακούς κάποια έτσι πολύ ελαφρά αναφιλτά, ας το πούμε έτσι. Κάπως σε φάση... Από τον Έσος ή δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Είναι κοντά μου αυτό. Ναι, είναι σε μια εμβέλεια 2-3 μέτρων από εσένα. Προχωρά προς τον ήχο που ακούω. Προς τον αφιλητά, ας πούμε. Βλέπεις τη φιγούρα του Έσος, ο οποίος είναι καλυμμένος και όλοχι από την πέρτα του. Είναι στο πάτωμα. Φαίνεται να μην είναι πάρα πολύ responsive, δηλαδή του μιλάς και φαίνεται να μην τσακούει, να μην απαντάει. Και κάθε φορά που τραβάει έτσι μια γρήγορη απότομη ανάσα αυτό το πράγμα, κάνει και σπασμού στο σώμα του κιόλας, διπλώνει, ας πούμε, βίαια και μετά ξανααφήνεται. Πάω και τον ακουπάω. Έσος, σε καλά. Μ' ακούει, όχι. Όχι, είναι σαν να είναι λίγο locked. Εμείς οι υπόλοιποι έχουν βρεθεί, έχουν έρθει. Μετά από λίγο ακολουθείτε κι εσείς, ναι. Εγώ επίσης παράλληλα βγάζω το Hawks περιθμό έτσι για... Βοηθάει στο investigation ή όχι. Ναι, και στο perception σου βοηθάει. Ξέρεις πώς το έχω φανταστεί αυτό το πράγμα. Έχω φανταστεί το Bear Spirit να βγαίνει από το στέρνο σου και έχω φανταστεί το Hawk Spirit να βγαίνει από την πλάτη σου, έτσι, ναι, έτσι, να ανοίγουν... Σαν να μου δίνει φτερά, ναι, αλλά... Να ανοίγουν, λοιπόν, δύο φτερά κατευθείαν από την πλάτη σου και από το κεφάλι σου. Και περνάει αυτή να κάνει βόλτες από πάνω μας. Okay. Το βλέπεις λίγο να χάνεται μέσα στο μύζο και μετά ξαναβγαίνει όταν έρχεται στην εμβέλειά σας. Εγώ συνεχίζω και του μιλάω, okay. Τον ακουμπάω, Έσος. Περιμένω να πανταποκριθεί, ξέρω εγώ. Ρίξω μου ένα constitution, κύριε Έσος. Σεβαστέ, κύριε Έσος. Τι είναι αυτό? Κουμπιστόλος. Ναι, ήταν λίγο κόκκ. Πάλι το ίδιο έτσι. 7. Ο Έσος, ενώ φαίνεται να έχει ανοιχτά τα μάτια του, δεν επικοινωνεί. Έσος. Τίποτα. Ναι, περνάτε λίγο χρόνο και καταλαβαίνετε ότι είναι σε κάποιο είδους σοκ. Κουέρια, λες να... Αυτά που περιέγραψε στη μπάμπα Μακούσκα ή κάπως... Μακούσα. Λες να στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που να έπεσε σε αυτή την κατάσταση. Κολόγρια αυτή. Ήξερα ότι δεν έπρεπε να πάω με την πέρα. Έσως, τι συμβαίνει. Είναι κρύος, είναι έτσι κουλουριασμένος. Ναι, ναι, και κάθε φορά που σου λέω παίρνει αυτές τις αναπνοές, είναι σαν να ξανασφίγγεται και να κουλουριάζεται το σώμα του. Θέλω λίγο να τον ελέγξω, αν έχει κάποιο τραύμα. Πήρες μερικά δευτερόλεπτα, φαίνεται normal. Και τον έχεις δει κιόλας πριν από μερικά δευτερόλεπτα επίσης, ναι, έτσι. Ναι, αλλά κάτι να τον χτύπησε, ξέρω εγώ, κάτι να πέρασε και να τον... Δεν βρίσκεις κάτι. Οι άλλοι έχουμε φτάσει. Ναι. Νομίζω ότι εδώ που δεν βλέπουμε ούτε καν τη μύτη μας, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Μήπως να τον πιάσουμε όλοι μαζί και να τον μεταφέρουμε να βγούμε από εδώ πέρα μέσα. Ναι, μπορούμε να δούμε αν είναι τόσο ανάγκη και θέλουμε. Να κάνεις τι. Daylight. Τι εννοείς, 60 feet rad σε magical darkness μέσα τα πάντα μέρα. Okay. Αλλά αν το θέλουμε τόσο πολύ, δεν θα το χαλάσω έτσι. Δεν είναι καλύτερα να πάμε κάπου πιο safe γενικώς. Ναι, εγώ το κουβαλάμε, δεν έχω πρόβλημα. Θα μπαίνω στην πλάτη μου και ας είσαι κοντός. Και καλά, όχι, υψηλός είναι, είπαμε. Είναι το inside joke του παιχνιδιού. Ωραία, τι κάνετε λοιπόν? Εγώ θέλω να κάνω ένα divine sense. Γιατί είναι παράξενο αυτό που συμβαίνει, οπότε μήπως του συνέβη κάτι που δεν είδαμε. Για κάνε μου ένα divine sense. Κάνω. Α, ναι, έχεις δίκιο. Κάνω. Κάνοντας ένα divine sense, βλέπεις σαν μια κόκκινη
ενέργεια, παύλα, ομίχλη, ας το πούμε έτσι, η οποία είναι, βγαίνει από τα μάτια του Έσος και από το στόμα του και από το κεφάλι του σαν ιστή αράχνης που τον έχουν αγκαλιάσει και το βλέπεις μόνο για μια στιγμή γιατί αυτά κάπως φεύγουν και τραβιούνται. Άρα απομακρύνεται η κακιά ενέργεια. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Το κακό μάτι. Κακό μάτι. Παιδιά, ματιαγμένο είναι. Η μουχλίλα. Πείστε το. Ήτανε σαν να είδες τον απόϊχο αυτού του πράγματος. Και δεν είσαι ξανακάνει κιόλας ποτέ ένα divine sense directed στον Έσος. Mm. Παρατηρείς κιόλας ότι ο Έσος ο ίδιος έχει ένα fiendish nature. Η πραγματικότητά του είναι εν μέρη δαιμονική. Πάμε, πάμε, σηκώστε τον. Πηγαίνω εγώ. Κι εγώ. Πηγαίνω εγώ. Α, όπα. Πηγαίνω εγώ. Σηκώνω το κεφάλι του προς τα μένα. Ναι. Και του ρίχνω μια πάρα πολύ δυνατή σφαλιάρα. Οκ. Ρίχνω ένα strength. Το strength είναι για τον Μπούτσο, αλλά δεν χρειάζεται σφαλιάρα. Μου φύγει καναδόντα. Θα του φύγει και το άλλο κέρατο. Ω. Ναι, εντάξει. Μείον 2, 8. Μείον 2. Γιατί μείον. Γιατί. Είναι πολύ δυνατός. Γιατί διαβάζει όλη μέρα. Πας εκεί πέρα, του κάνεις μια παφ. Βλέπεις λίγο σαν να φοκουσάρει. Φοκουσάρει. Σαν να φοκουσάρει λίγο το βλέμμα του πάνω σου. Του λες κάτι. Ξύπνα, Έσος. Ώρα να φύγουμε. Ερώτηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Νιώθεις ένα τράνταγμα κάπως. Ναι. Καταλαβαίνω ότι είναι από τον Άκμαν. Ναι. Να τον βρίσουν. Θα σου πω. Σαν να επανέρχονται λίγο οι αισθήσεις σου και βλέπεις το πρόσωπο του Άκμαν που ίσως έχει κρατήσει κιόλας λίγο από το μανδύα σου και σου λέει ξύπνα Έσος, πρέπει να φύγουμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο λες ως Έσος εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή μπορείς να νιώθεις ότι μπορείς να πεις κάτι. Ωραία, τον σπρώχνω και του λέω ναι, πάμε. Πας να σηκωθείς, σηκώνεται λίγο το σώμα σου και πέφτεις κάτω πάλι με τη μούρη. Είναι σαν να μην έχεις ακόμα έλεγχο του σώματος πλήρη. Α, οπότε τον σπρώχνω και κάνω μπουφ. Ναι, καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται βοήθεια αυτή τη στιγμή, ναι. Ναι, για να σηκώσεις. Τον βαστάω εγώ, τον πιάνω έτσι από εδώ, από τη μία. Οκ. Και ο άλλος ο δυνατός από την άλλη. Η κοέρια. Και η κοέρια από την άλλη που είναι δυνατή. Ωραία. Και βγαίνει και ο Μωμόα και τον αφήνω λίγο να πάει πάνω του και κάνει έτσι λίγο με την ουρίτσα. Και του πετάει και κανένα νερό, έτσι μπας και ξυπνήσει. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά. Εσύ έχεις αρχίσει και τα αντιλαμβάνεσαι, αρχίζεις και μπορείς να περπατήσεις σιγά σιγά, στην αρχή στηρίζεσαι μόνο πάνω στην κοέρια, σκοντάφτεις λίγο και έρχονται και σε βοηθάνε οι υπόλοιποι και δεν ξέρεις κιόλας για ποιο λόγο έχεις αυτό το πράγμα. Ξέρεις μόνο ότι έχεις ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό βάρος το οποίο σε σακατεύει και σωματικά κιόλας. Γιατί έχεις περάσει διάφορα τις τελευταίες αυτές στιγμές. Οπότε βγαίνετε μετά από λίγο από αυτές τις ομίχλες και ανοίγεται μπροστά σας μία έρημος με διάφορους πολύ ψηλούς αμόλοφους και υπάρχει ένα πεδίο το οποίο έχει αντί για άμμο πέτρα. Οπότε νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο εύκολο να σκαρφαλώσετε και να προχωρήσετε πάνω σε αυτό. Το βουνό καρφωμένο σαν το κέντρο του προορισμού σας και αρχίζετε και περπατάτε. Εμείς πάμε στους πρόποδες που έχει αυτά τα, όχι τα μήλα, τα χείρτα, τους καρπούς. Ναι, αυτό το δέντρο. Αλλά έχετε έναν Έσος ο οποίος, χωρίς κανένα λόγο και αιτία στα δικά σας μάτια, έχει την κατάσταση την οποία έχει. Εγώ έτσι όπως τον κουβαλάω, το ρωτάω, ξέρω εγώ, γιατί πήγες από εκεί, βρε, ξέρω εγώ. Βρε κουτό. Μπορώ να της απαντήσω, την ακούω. Βέβαια. Τίποτα, δεν είναι ώρα για αυτά. Πάμε. Μα τι σου συνέβη τόσο γρήγορα, σε χάσαμε για μερικά δευτερόλεπτα από μπροστά μας. Και μετά σε βρήκαμε σε χάλια κατάσταση. Σε χτύπησε κάτι. Τους αγνώ και κάνω πως δεν τους ακούω. Δεν πειράζει, θα μας πει, δώστε το χρόνο. Άστο να γίνει καλά και θα... Άμα είναι κάτι κακό θα μοιραστεί μαζί μας. Αλλιώς θα του κάψω τη μούρη με το Mold Flame. Ξαφνικά έγινε άσχημα. Πες μας! Πες μας, ρε τι σου έτυχε. Ποιος είναι μπρος, ποιος προπορεύεται. Σίγουρα όχι οι τρεις που κουβαλάνε. Σίγουρα όχι.
Οπότε είμαι εγώ και η φάζα. Okay, ρίξτε μου ένα perception. 17 perception. 16 εγώ. Καλά είμαστε. Ωραία. Αυτό το οποίο βλέπετε στην μαυρίλα και μουντίλα αυτού του μέρους, βλέπετε κάτι χρωματιστό και λες, what? Συνειδητοποιείς ότι υπάρχει μία προς τα κάτω κιόλας, γιατί εσείς είστε, ας πούμε, περίπου 7-8 μέτρα σε elevation. Εκεί κάτω στους αμόλοφους, σε μία μικρή πεδιάδα ανάμεσα στην μαύρη άμμο και στις μαύρες πέτρες, είναι στημένη μία πολύχρωμη σκηνή. Ένα γκαζίμπο. Το οποίο είναι πολύχρωμο, είναι και λίγο ηλιθιωδώς πολύχρωμο μέσα σε αυτό το μέρος. Έχει κίτρινα και κόκκινα και χρυσαφιά και μπλε και υπάρχει λίγο κάποια κίνηση εκεί πέρα. Υπάρχουν κάποιες φιγούρες οι οποίες μεταφέρουν κάποια πράγματα. Δύο φιγούρες βλέπετε για την ακρίβεια. Η μία κάνει κάποιες κινήσεις σαν να έχει ένα φτιάρι και ένα σκάβι. Υπάρχει κάτι εκεί πέρα το οποίο σίγουρα δεν κρύβεται και φαίνεται και λίγο out of place. Τρέχω κατά πάνω. Τρία βέλη πετάγονται προς τα σου. Αλήθεια τρέχω κατά πάνω, αλλά φωνάζω κιόλας. Γεια σας, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Excuse me. Πετώντας λοιπόν κάθε είδους έγνοια και προσοχή σε αυτό το αφιλόξενο μέρος στο οποίο βρίσκεται η φάζα. Μου φάνηκε τόσο μεγάλο το contrast που θεώρησα ότι είναι πολύ safe σε σχέση με όλα τα άλλα που είναι εδώ πέρα μέσα. Καθώς πας λοιπόν προς τα εκεί κιόλας περπατάς κάτω στον αμόλφο, ρίξε μου ένα dexterity. Αου. 50 κάτι. 48. 20. Καθώς λέει, γεια σας. Σκοντάφτεις σε ένα βράχο και κάνεις μία μικρή τούμπα και σκάς με τα πόδια σου και τα τελευταία μέτρα τα κάνεις λίγο sun surfing προς τα κάτω. Με είσοδο έσκασε. Είναι μία φιγούρα, βλέπεις έναν τύπο, σηκώνει το βλέμμα του με αλάρμα να σε κοιτάξει, έχει ένα μαύρο μαλλί, αρκετά ψηλός, γυμνασμένο σώμα, αλλά όχι τρελά μπάλκι, ρε παιδί μου, λίγο... ένα αθλητικό σώμα, ας το πούμε έτσι, έχει ένα μουστάκι μαύρο, λίγο έτσι, αυτό το πράγμα μέχρι εδώ. Σε κοιτάει και νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή να καλωσορίσουμε τον πρώτο Q&G guest, το Βαγγέλη Μαρμαρά! Ο οποίος θα εμφανιστεί σε αυτήν την καρέκλα. Να πούμε ότι ο Βαγγέλης ο Μανομαράς έχει, για να εμφανιστεί στο show, έχει απαιτήσει να τον αναφέρουμε ως κύριο Μαρμαρά. Σωστό. Αυτό. Και ευχαριστώ που το κάνετε. Οπότε, κύριο Μαρμαρά, τι βλέπει αυτό το γατόμορφο πλάσμα, το οποίο πρόσχαρο και με φοβερό dexterity κατεβαίνει αυτόν τον αμόλφο. Τι βλέπει, τι αντικρίζει. Αντικρίζει μια φιγουρά, όπως την περιέγραψε ουσιαστικά σε ό,τι αφορά το σωματότυπο. Φοράει stand leader και πάνω και κάτω, δεν έχει κάπα, δεν έχει κάτι τέτοιο, κοντοκουρεμένος είναι τύπου σαν τα δικά μου, ας πούμε. Κατευθείαν από τα dark υπόγεια της Νέας Υόρκης. Τα μπουντρούμια. Και σε τι απόσταση είναι από μένα? Είναι στα 7 μέτρα. Ωραία. Και με ένα crossbow έτσι. Οκ. Okay. Και λέω, δεν περίμενα ποτέ, θα το πω, ξα το εννοώ, αλλά... Τι μας έφερε πάλι η γάτα? Hi, meow! Γίνεται. Οκ, κοίτα πώς δουλεύει εδώ. Εγώ κάνω ερωτήσεις. Και για κάθε λάθος απάντηση έχω ένα βέλος. Oh. How about this? Και ανοίγω κατευθείαν την ασπίδα μου. Και λέω, μήπως δεν χρειάζεται όλο αυτό. Και απλά μπορούμε να μιλήσουμε ξελογικά. Έχω ένα φίλο λίγο πιο πάνω, ο οποίος έχει λίγο πρόβλημα και θα ήθελα απλά βοήθεια. Sense motive. Insight δηλαδή. Insight. Για ο παλιός sense motive. Τέλεια. 15. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ παράξενο αυτή η πρόσχαρη ενέργεια για το μέρος στο οποίο βρίσκεσαι. Καταλαβαίνεις ότι είναι ειλικρινής. Οκ. Okay. Ότι δεν σου λέει ψέματα. Ωραία. Οπότε συνεχίζω βέβαια έτσι και λέω, οπότε είστε δύο. Όχι, είμαστε αρκετά παραπάνω. Πόσοι? Πόσοι είμαστε? Πέντε. Είστε πέντε. Ναι. Θέλεις μότιο? 8. Ναι, cool, ναι.
δεν καταλαβαίνεις κάτι ιδιαίτερο. Μπορεί να είναι πέντε. Okay. Και πού είναι οι άλλοι πέντε, και ο φίλος που έχει βοηθεία. Σου δείχνω πάνω στον αμόλαφο απλά. Μία φωνή από την τέντα λέει: Ίνιγκο, τι γίνεται εκεί πέρα? Έλα να δεις. Έλα να δεις. Για μια φορά στη ζωή σου βγες από την τέντα και έλα να δεις. Έχουμε. Δεν σε βλέπω. Πού είναι το φτιάρι, γιατί κρατάς πάλι αυτό το παιχνιδάκι το οποίο κρατάς? Μπορείς να βγεις δύο λεπτά έξω. Δύο λεπτά έξω. Έρχομαι, Ίνιγκο, έρχομαι. Έρχομαι. Βγαίνει από την τέντα από ένα ανάκλυντρο το οποίο καθότανε. Σηκώνεται μια πάρα πολύ όμορφη ξωτικήσια φιγούρα. Ένας ξανθός τύπος με μια ρόμπα όσο πολύχρωμη όσο η τέντα από την οποία κάτω βρίσκεται. Ξανθά πρόκα μαλλί κάτω όλο ευθεία και δύο πάρα πολύ ωραία αυτιά. Λίγο σαν elf από το WoW, επειδή μου σκέψουν, ναι. Με διάφορα δαχτυλίδια, κάποια πολύ όμορφα πράσινα μάτια και λέει, δεν κοιτάει καθόλου εσένα Φάζα και τους υπόλοιπους και λέει, έχουμε δουλειά, είμαστε τρεις μέρες σε αυτό το άσχημο τοπίο, νομίζεις ότι η έλλειψη ηλιού κάνει και πάρα πολύ άσχημα στο complexion μου, πρέπει να μαζέψουμε το Shadow Staff και να φύγουμε. Δεν σε βλέπω να δουλεύεις. Έχεις καταλάβει ότι έχουμε πληρώνω. Ένα πρόβλημα. Γνωριζόμαστε καιρό, αλλά έχουμε μια επαγγελματική σχέση για όσο είμαστε εδώ πέρα. From all the places, from all the people, I got this guy. Έχουμε επισκέψεις. Επισκέψεις? Για... έχουμε φτάσει κι εμείς, δεν έχουμε φτάσει. Ναι, ναι. Ναι, αυτός βλέπει και λέει... Γεια σας. Α, τι ωραία. Τι ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Τι ανάλαφρες υπάρξεις. Πολύ φρέσκο, πολύ φρέσκο. Πήγαινε λίγο πιο εκεί, σε παρακαλώ, Ίνιγκο. Let me stop you right there, bitch. Άσε μου λίγο να μιλήσω μαζί τους. Και πού είναι ο άλλος? Ο Μπένταρ. Μπένταρ. Ο Μπένταρ. Δεν έχουμε άλλο. Μπένταρ. Πού τον έστειλες? Ήτανε κάτι που μπορεί βράχη πιο εκεί, ούτως ήθελα να τους σπάσει. Μισό λεπτό. Πιν. Μπράβο. Μπράβο. Έρχεται. Ευχαριστώ. Το μάθαμε. Μπορώ να μάθω τι κάνετε εδώ. Μα σου είπα. Θα ήθελα να βλέπω τα χέρια σας. Έχουμε ένα φίλο που έχει πρόβλημα. Εγώ έχω μια φωτιά στο χέρι μου. Εγώ πάω και το δίνω έτσι. Βλέπεις μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα με ένα ωραίο μπλε μαλλί το οποίο κάπως κουνιέται λίγο παράξενα. Τελείως άχρηστο plate armor, γιατί καλύπτει μόνο τα βυζιά της επί της ουσίας. Κλασικό plate armor. Βασικό plate armor, μαλάκα, τι εννοείς? Με ένα ωραίο longsword και μια σπάθα η οποία είναι πίσω από την πλάτη της. Καταλαβαίνω το race της. Σου φαίνεται ανθρώπινη με διάφορα όμως παράξενα χαρακτηριστικά. Ρίξε μου ένα nature και θα σου πω αν καταλαβαίνεις το race της. Δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, 6. 8. Δεν καταλαβαίνω. Ας σου φαίνεται σαν άνθρωπος. Okay. Κάνε δύο βήματα πίσω και θα συζητήσουμε σε λίγο. By the way, έχει κανείς σας 6 δάχτυλα? Όχι. Εγώ δεν έχω δάχτυλα, είμαι δέντρα. Όχι. Όχι, όχι. Okay. Τι θέλετε? Είναι και κάποια βασική ερώτηση αυτή που την κάνεις όταν γνωρίζεις κάποιον καινούριο άνθρωπο ή πλάσμα. Ή μήπως ναι. Σου λείπει κάποιο δάχτυλο και ψάχνεις ένα δάχτυλο? Όχι, δυστυχώς ψάχνω έναν τύπο. Είναι μια ολόκληρη ιστορία για κάποιον ο οποίος σκότωσε τον πατέρα του. Ίνιγκο, αυτά τα πράγματα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια στιγμή. Άλλωστε, η ζωή προχωράει. Είναι όλη η ζωή μπροστά μας. Εδώ κάνει έτσι. Βλέπετε ένα ποτήρι κρασί το οποίο αιωρείται από την τέντα και έρχεται και κάθεται στο χέρι του. Okay, λοιπόν, είναι legendary μάγος. Επισκέπτες. Το όνομά μου είναι Thundrel. Μάγος Thundrel. Thundrel. Με το όνομα. Άλλωστε... Πολύ γνωστός, βέβαια. Ξεκάθαρα, κάπου έχουμε συναντηθεί, κάπου, σε κάποια διάλεξη, κάπου στο πανεπιστήμιο. Φυσικά, φυσικά. Τι σας φέρνει στο Σάντοφελ, αγαπητοί adventurers, αγαπητοί συν-adventurers, να πω. Γεια, εγώ είμαι η Φάζα. Έχουμε έρθει εδώ γιατί, σε εσάς, γιατί ο φίλος μας δεν νιώθει πάρα πολύ καλά. Την τελευταία ώρα κάτι έπαθε και αν μπορείτε να μας βοηθήσετε κάπως θα το εκτιμούσαμε. Αν δεν μπορείτε, αν μπορούμε να ξεκουραστούμε τουλάχιστον λίγο. Αυτά. Δεν ξέρω αν σας αφορούν τίποτα άλλο από αυτά που κάνουμε εδώ πέρα μέσα. Καθώς μιλάτε, ακούτε από πίσω. Αφεντικό. Τι είναι το.
και βλέπετε να ξεπροβάλλει από την τέντα ένας half-orc τύπος, ξυρισμένος με μια μοϊκάνα, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Ένα ύφος κάπως έτσι. Puppy eyes. Και ένα τεράστιο φτιάρι και αξίνα. Το σώμα 100% ενός πολεμιστή, και είναι λίγο βλαμμένο να βλέπεις να έχει ένα φτιάρι και μια αξίνα. Και λέει, Μπένταρ, ο Θάντρελ, ο μάγος, λέει, Μπένταρ, πήγαινε ετοίμασε σε παρακαλώ την τέντα. Έχουμε καλεσμένους. Δεν έχουμε κανέναν καλεσμένο. Δεν έχουμε κανέναν καλεσμένο. Μα γιατί, κοίτα πόσο ενδιαφέροντες καλεσμένους έχουμε. Κοίτα πόσο λαμπερά πρόσωπα, κοίτα, έχει μοβ μαλλιά. Είναι απίστευτο. Και φλόγα στο χέρι. Σβήσε τη φλόγα. Γιατί? Νιώθω ανασφάλεια. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Έχεις να τη βάλω σε ένα κερί? Ή να ανάψουμε μια φωτιά? Θα ήθελα να σβήσεις πολύ αυτή τη φλόγα. Πάνω σου. Ναι, αλλά θες να κατεβάσεις και εσύ αυτό το crossbow για να είμαστε όλοι φιλικοί. Maybe. Ίνιγκο, κρύψε το παιχνιδάκι σου. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστώ. Μόλις τώρα έχω κάνει conjure κάποια πάρα πολύ ωραία καναπεδάκια με σολομό. Ναι! Νιαμ, 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 νιαμ. Πέραστε, θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο είστε εδώ πέρα και σας πάει προς την τέντα, επί της ουσίας. Είστε σίγουροι, ερώτηση εγώ πριν πούμε, είστε σίγουροι ότι θέλετε να πούμε στην τέντα του? Επιτέλους ένας λογικός. Μαλάκα, ο τύπος πετάνε ποτήρια δίπλα του για πλάκα! Ναι, και αλλά... καλεί ένα όρκο από τη διαόλου τη μάνα και εμείς θα μπούμε πέντε άτομα μέσα στην τέντα του. Άμα ήθελε ναι, να μας κάνει κακό, μάλλον θα μας το είχε κάνει. Θα μας είχε φέρει έτσι με πιο γλυκάκια ακόμα. Ναι, εσύ, δεν μπορεί να είναι άλλη μια ευχάριστη εμπειρία όπως με την Μπαμπαγκανούς. Μ' ακούσα. Δεν έχει σημασία. Οκ, πάμε, εγώ έχω ένα χαρτί. Να του προτείνω να μην μας κάνει κακό, έτσι κι αλλιώς, αν θελήσει. Μάλλον θα μπορούσε να μας το έχει κάνει ήδη αμαγιά. Εγώ λέω στα παιδιά, πριν μπούμε σε αυτό το κιτσαριό, πάω να κάνω μια δουλειά γρήγορη και έρχομαι. Και προσπαθώ να βρω ένα βράχο, ένα δέντρο, κάτι πιο εκεί. Okay. Και πάω και προσπαθώ να κάνω ένα Eldritch Blast στοχεύοντας αυτό. Οκ, okay. Δεν υπάρχουν πουδενή δέντρα. Ένα βράχο, κάτι ένα να έχω βράχος, στόχο. Βράχια υπάρχουν, ναι. Οπότε πας λίγο, χώνεσαι λίγο κάπως να μην είσαι στο οπτικό πεδίο των άλλων. Mm-hmm. Εννοείται ότι κάνω sneak, να πάω να τι κάνει. Α, το βλέπεις. Τι είναι, αφού τη φέραμε μέχρι εδώ για αυτήν ήρθαμε, για να την αφήσουμε να φύγει. Αυτός. Εντάξει, δεν είναι, σου λέει πάω λίγο πιο πέρα. Καταλαβαίνεις. Μπορεί να θέλει να τουρίσει, ναι. Έτσι πήγε λίγο πιο πέρα και πριν και τη βρήκαμε λιπόθυμο. Τον βρήκαμε λιπόθυμο. Στα δευτερόλεπτα. Να πας. Μην τον αφήνεις μόνο του. Όχι. Όμως πάω, κάνω sneak να δω τι πάει να κάνει. Ωραία. Εγώ τους τσεκάρω και ξαφνικά ο ένας φεύγει και τον έναν το χάρω από τα μάτια μου. Ο ένας και οι άλλοι. Ναι, κατάλαβα, είναι λίγο παράξενο, αλλά θα το συνηθίσεις. Ο ένας και οι άλλοι. Πού πας? Δεν σε πειράζει να έρθει μαζί σου αυτός ο φίλος μου? Ποιος φίλος? Ο Μπένταρ. Μπένταρ, πήγαινε λίγο μαζί. Μα φτιάχνω τους καναπέδες μέσα. Τα καναπεδάκια. Δεν πειράζει, Μπένταρ, θα τους φτιάξω εγώ αυτή τη φορά. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, να τσακάρω κάτι θέλω. Τι κοιτάζεις? Sense motive. Insight. Έξι. Καταλαβαίνεις ότι γενικότερα έχουν συμβεί τόσα πολλά καινούργια πράγματα, έχουν χτυπήσει τόσα καμπανάκια μες στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Που είναι αδύνατο να κάνω tracking. Γιατί όλοι αυτοί οι ελεύθεροι στο χώρο μας. Έχεις στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή ότι ο άλλος με έχει προσλάβει σαν προστασία και έγινε ένα τόσο volatile situation αυτή τη στιγμή γύρω και πρέπει να κάνεις διάφορες, να πάρεις διάφορες αποφάσεις, δεν ξέρεις ποιες αποφάσεις να πάρεις. Είναι αυτή η φάση. Φωνάζω. Λοιπόν, δεν θέλω κανείς να φύγει από το οπτικό μου πεδίο. Θέλω να είστε όλοι μπροστά μου και να σας βλέπω. Και θα μιλάει ένας κάθε φορά. Και συγκεκριμένα όχι αυτός με την κουκούλα. Τι κάνετε, λοιπόν. Είναι και οι δύο με κουκούλα. Εγώ. Δεν πειράζει που είπα εγώ. Όχι. Τέλεια. Ωραία, έλα μαζί μου άμα θες, αλλά θέλω να δω κάτι. Αχ, δεν μπορώ να τον αφήσω αυτόν μόνο του, φοβάται. Και δείχνω το μάγο. Θα ήθελα να μείνουμε όλοι εδώ αυτή τη στιγμή. Μέχρι να νιώσω μια ασφάλεια και τα λοιπά. Ινίγκο, χαλάρωσες, το έχω πει τόσες πολλές φορές. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλήθεια! Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Το έχουμε μιλήσει, έχουμε έρθει εδώ πέρα. Είμαστε τόσες μέρες εδώ πέρα, Ινίγκο. Τι έχει συμβεί, είμαστε περιτριγισμένοι από άμμο και βράχια. Θες να σου πω ότι είναι την τελευταία φορά που είδαμε κάποιους. Ναι, αλλά. Ήταν τόσο γλυκούλιδες σαν και εμάς. Δεν ήτανε. Είχανε δόντια. Ήθελαν να σε φάνε. Οκ. Okay.
Καλά, καλά. Εγώ φεύγω. Και σηκώνομαι να φύγω. Βγάζω το crossbow και σημαδεύω τον κοντινότερό μου. Ποιος είναι πιο κοντά μου. Θα πω ότι πιο κοντά σου είναι η Κοέρια. Εγώ νιώθω πάρα πολύ άνετα εδώ πέρα και πάω και κάθομαι κάπου κάτω την τέντα. Πάω κατευθείαν στα καναπεδάκια. Ίσως μου δίνει κανεί σημασία εδώ. Καμία απειλή. Νιώθεις ότι δεν έχεις κανέναν έλεγχο. Πού δίνει κάποιο σημασία. Και εγώ πάω κάθομαι δίπλα της. Οκ. Έχουν ρίξει και σπάνε από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι κι εγώ μέσα στην τέντα για να κάνω βόλτα να δω τι παίζει. Ψάχνω. Είσαι υπεύθυνο για ό,τι συμβεί από εδώ και πέρα. Οκ. From all the guys. Έλα. Καθώς φεύγει ο Έσος, προσπαθώντας να μην με δει ο Ινίγκο. 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 Ο Ινίγκο. Ινίγκο Μοντόγια. Ναι, αυτό. Wow. Κάπου το ξέρω αυτό το όνομα. Ναι. Κάνω ένα βόκτο κλειστή. Αφήνω το μείωμα της φάζα. Ρίξε μου ένα perception, Ινίγκο. Μιλάει και γνώρα στην Κοέρια. Δεν με κοιτάει. Ναι, αλλά έχει. Στην Κοέρια δεν μίλησα ποτέ. Με ένα crossbow τη σημάδεψα. Πολύ καλά. Χάνω την όρασή μου. Τρία. Είσαι πολύ μπερδεμένος. Έχω τόσους στόχους πρέπει να κοιτάω που είναι αδύνατο. Ευτυχώς ίσως για το δικό σου mental health δεν βλέπεις καθώς αυτή η γατόμορφη φιγούρα, αυτή η πρόσχαρη με το πολύ ωραίο χαμόγελο κοιτάει δεξιά, κοιτάει αριστερά και κάνει και εμφανίζεται ένα duplicate, βγαίνει δίπλα της. Και πού το στέλνει το αντίγραφο σου? Όχι, αφήνω το αντίγραφό μου εδώ πέρα και εγώ ακολουθώ τον Έσο. Το οποίο αντίγραφο στέκεται έτσι. Πολύ σοβαρό, καμία σχέση. Και μερικέ φορέ κάνει. Σου λέει τι είπα, εγκεφαλικό, brain fart έπαθε. Αυτό ήταν λίγο μα ήθελε να φύγει, γιατί τώρα ξυνικά πλένεται. Ωραία, πα. Έσο, βρίσκει όντω μία μικρή γονίτσα. Εκτός από το να σε ακούνε, να μην σε ακούνε, να μην σε βλέπουν κτλ. Υπάρχει ένας βράχος εκεί πέρα, έτσι λίγο άγριος. Ωραία, τον σημαδεύω. Ναι. Και κάνω ένα Eldritch Blast. Κάνω, δεν θα γίνει, δεν ξέρω, θα μου πεις. Προσπαθεί. Θα προσπαθήσω. Eldritch Blast! Καθώς προσπαθείς να πιάσεις μέσα σου, να βρεις αυτό το ποτάμι, αυτό το reserve μαγείας, κάτι το οποίο είναι ξέχωρο από εσένα, αλλά διαθέσιμο σε εσένα, δεν υπάρχει. Πλέον αυτό. Όμως αυτό είναι ένα ξόρκι, το έχεις κάνει τόσες πολλές φορές, έχεις αρχίσει να αντιλαμβάνεσαι περίπου ποια νήματα του Arcane Weave πρέπει να τραβήξεις για να δημιουργηθεί αυτή η ενέργεια και βγαίνει όντως το ξόρκι, αποδυναμωμένο όμως. Mm-hmm. Βγαίνει περίπου όσο δυνατό όσο ήταν στις πρώτες φορές, στα πρώτα adventures, ας πούμε, που είχες με το H32. Οκ, okay, γυρνάω πίσω. Για ρίξε μου ένα stealth φάζα. Εντάξει, 15. Ρίξε μου ένα perception, ίσως. Καλά, εντάξει, 2 και δεν χρειάζεται κανένα. Είσαι τόσο σκοταδισμένος που δεν βλέπεις τη φάζα η οποία απότομα και άχαρα κάνει και μπαίνει λίγο σε μια σχισμή, σε ένα βράχο έτσι. Και περνάς έτσι μπροστά της. Και απλά γυρνάω πίσω στον group και τους λέω, παιδιά, να ξέρετε, εγώ είμαι τζούφιος. Δεν θα το συζητήσουμε γιατί, αλλά να ξέρετε ότι δεν έχω πολύ δύναμη αυτή τη στιγμή. Επιτέλους ένα καλό νέο. Φαντάζομαι το πες μπροστά μου, οπότε. Τι εννοείς τζούφιος? Θα επιστρέψει τη δύναμή σου, Έσος. Δεν θα φανταστώ. Το ξέρει κανεί. Δεν. Κάνω ότι. Α! Αλήθεια! Πώ συνέβη αυτό? Πω. Ερώτηση. Εγώ τόση ώρα που χαζεύω γύρω στη σκηνή, έχω βρει κάτι. Το βλέπω να ψαχουλεύει τη σκηνή. Κάνω φόρτε γύρω, δεν ψαχουλεύω, δεν βάζω δάχτυλα. Ναι, υπάρχουν διάφορα. Χαζεύω κάτω. Έχω βρει κάτι που μπορεί να με ενδιαφέρει. Είναι μια σκηνή η οποία είναι. Σαν να είναι κάποιο πρίγκιπα, έχει όλα τα κομφόρ. Και ας είναι σκηνή, έχει ανάκλυντρα, έχει διάφορα ωραία φυτά, κάτι κέντιες οι οποίες βγαίνουν, ξέρω εγώ. Από πάνω τους υπάρχουν διάφορα orbs τα οποία ρίχνουν sunlight. Οπότε πας και εσύ από κάτι κάνεις. Υπάρχουν διάφορα τραπεζάκια με μπράντι
και κάποια ωραία αποξηραμένα φρούτα. Εγώ εννοώ μπουκώνω τα καταπεδάκια, πάω και πιάνω τη ρόμπα του Θάντελ και του λέω πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν είναι καταπληκτικό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει ένας πολύ ωραίος ράφτης στην Ουθύρα. Από εκεί έρχεστε. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό αυτή. Μπορεί να σταματήσεις. Γιατί, αμάν πια, δεν με αφήνεις να στρεστώ. Τους ανθρώπους. Γιατί, και τι πειράζει. Δεν τους μάθουμε. Δεν θα τους ρωτήσουμε τι κάνουν εδώ πρώτα. Ναι, τι κάνετε εδώ. Τι σας φέρνει στο μαγευτικό. Εγώ μιλάω επειδή ξέρω ότι θα τσατήσει τον Μονοτόγια. Ναι. Έχουμε έρθει για να πάμε στους πρόποδες του βουνού αυτού που είναι έξω και πέρα. Αλήθεια. Για να μαζέψουμε ένα συγκεκριμένο φρούτο για να σώσουμε ένα μικρό παιδί. Φρούτο. Φρούτο, ναι. Αυτό. Καρπό. Α, για πέστε μου παραπάνω. Ο καρπός λέγεται... Αχύρ. Αχύρ. Το ξέρετε. Μήπως το ξέρετε. Μισό λεπτό. Και έτσι... Ξέρεις μόνο ότι είναι natural 20. Natural 20. Α, ναι, συγγνώμη λίγο. What? Έτσι. Τέλεια. Τέλειος. Δεν σου πάει. Μέχρι το επόμενο natural 20. Αυτό μπορεί να είσαι 5 σεζόν! Όχι, παίρνει πολλά, παίρνει πολλά στην κρίση. Ναι, ναι, είμαστε πολύ. Καταλαβαίνεις ότι αυτού του είδους την πολύ normal, πάρα πολύ δικαιολογημένη προσοχή που έχεις εσύ, είσαι ο μόνος που την έχει. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, αυτό. Καταλαβαίνεις ότι ενώ μπορεί να είναι λίγο χαζούλιδες οι υπόλοιποι, είναι πάρα πολύ true. Λένε αλήθεια. Ναι. Ψάχνω να βρούμε ένα δέντρο που έχει ένα καρπό που έχει ένα παιδί. Ναι. Ότι ναι. Πολύ συγκεκριμένα αυτό θέλω να δω. Είναι οι απαντήσεις πάρα πολύ γρήγορες, τα βλέμματά τους είναι πάρα πολύ καθαρά. Δεν υπάρχει αυτή η ενέργεια συνωμοσίας ναι. Στο group το οποίο βρίσκεται μπροστά σου. Κατάλαβες, είναι λίγο ανοιχτή μέχρι στιγμής γενικά. Ίσως λίγο ο Ακβαν να είναι λίγο πιο προσεκτικός, ο μάγος της υπόθεσης. Όλοι οι άλλοι είναι. Ο ένας, το τίφλινγκ είναι στη φασάρα του και τέτοια. ναι, και οι άλλοι τρώνε καναπεδάκια. Κατάλαβα. Εμβολιάζομαι. Αυτό, ναι. Χαλαρώνω λίγο τότε και απλά βάζω ένα μπράντι, πίνω και απλά τους τσεκάρω, μην κάνω κάποια μαλακία, μην μου τίξουν τίποτα, μην κάτι. Καθώς του λέτε λοιπόν στο Thundrel αυτό το πράγμα, λέει μισό λεπτό, εμφανίζεται ένα βιβλίο μπροστά του, έτσι, και κάνει... Είναι ένα τίτλο που λέει Magical Plants and Their Uses. Okay. Αυτό το πράγμα. Where to find them. Αχύρ, ναι, βεβαίως. Ένα είδους δέντρου το οποίο συνυπάρχει ανάμεσα στο Sandofeld και στο Material Plane. Από τις πολύ λίγες περιπτώσεις Φλωρίδας, οι οποίες υπάρχουν ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά planes. Καταπληκτικό. Mm. Ναι, ναι, ναι. Και το χρειάζεστε για ποιο ακριβώς λόγο. Για να ξυπνήσουμε ένα μικρό παιδί από έναν ύπνο βαθύ. Δηλητήριο. Οκ. Τουλάχιστον έτσι μας είπαν. Ναι, φαντάζομαι. Μια κακιά κυρία έχει δηλητηριάσει ένα παιδάκι στο Ethereal Plane. Ασήμαντο. Γιατί απλά δεν κάνετε κάποιο spell για να μπείτε στο Ethereal Plane. Ευχαριστώ. Γιατί μας βλέπεις για ικανούς να κάνουμε κάποιο spell. Μας έστειλαν εκεί. Μας είπαν απλά ότι είναι εκεί και μας είπαν πηγαίνετε εκεί, έτσι και έτσι και έτσι, και να το βρείτε. Αυτό. Και ότι θα κάνουν καλό στο παιδάκι. Αυτό ξέρουμε. Ούτε αυτό το ξέρουμε 100%. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Τι κάνει, ξέρετε τώρα εκεί που τα διαβάζετε. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά εμφανή, ας πούμε, applications του συγκεκριμένου δέντρου. Έχει όμως ενδιαφέρον. Δεν έχουν γραφτεί πάρα πολλά γι' αυτό. Είναι λίγο σπάνιο, βλέπετε. Okay. Με ενδιαφέρει. Οπότε θα μας βοηθήσετε να το βρούμε, σημαίνει αυτό. Ναι. Ναι. Θα σας βοηθήσω. Α, τι ερώτηση πρώτη. Να. Τι γενικό. Χρειάζεστε κάποιο αντάλλαγμα ή απλά το κάνετε γιατί θέλετε να βοηθήσετε. Ναι. Θα πάρει και αυτός κάποιο καρπό. Μπορείς να με συμβουλεύεσαι πρώτα. Γιατί. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό και είμαστε ήδη κάπου που δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτό. Ωραία. Έχεις δίκιο. Χρειάζομαι τη συμβουλή σου. Πόσο γρήγορα μπορούμε να μεταφέρουμε τα κυβότια με το σάντος αυτά που έχουμε μαζέψει και να τα βάλουμε μέσα στο mansion μου, ώστε να ελευθερωθεί ο χρόνος σου για να πας μαζί με αυτό το lovely group of people για να βοηθήσεις να δεις που είναι αυτό το δέντρο. Μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τα κυβότια. Α, βοηθήσουν οι φίλοι. Τέλεια! Πολύ ωραία! Είναι πολύ... Είπατε αυτό το γρήγορο spell που λέτε...
Θα μπορούσαμε να το κάνουμε έτσι πολύ γρήγορα. Ποιο σπέλ, ποιο ξέρω. Να φύγουμε από εδώ και να πάμε στο μάντσο στα κυβότια. Θα μπορούσα να το κάνω πολύ γρήγορα. Αλλά. Βαριέμαι λίγο. Παρ' όλα αυτά. Το... Βιαζόμαστε λίγο. Κοιτάξτε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Ναι. Να σας βοηθούσαμε δηλαδή, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Ας το κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Η Νίγο βόηθα τον Μπένταρ να μαζέψουν τα πράγματα όσο εγώ κάθομαι και γνωρίζω τους φίλους μας. Κάνει ένα έτσι και εκεί πέρα. Σε μία πλευρά από αυτήν την τέντα εμφανίζεται μία φωτεινή ενέργεια σαν σπίθες και εμφανίζεται μία πόρτα. Κάνει και ανοίγει. Και μέσα όσοι βλέπετε φαίνεται ένα πολύ όμορφο λουξούριο δωμάτιο, ένα πολύ ωραίο μαρμάρινο πάτωμα, ένα τζάκι, φωτιά από ένα τζάκι, μία σκάλα δρύνη η οποία πάει προς τα πάνω και λέει, μαζέψτε αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας, ε. Και αλλάχετε αυτό και μένετε στην τέντα. Είναι για να είμαι, να κάνω, ξέρεις τι, είναι... Διακοπές. Είναι, ναι, και είναι και, για να υπάρχει το ομαδικό πνεύμα, πρώτα όλα. Μέσα και ο Μπένταρ και ο Νίγο να είναι έξω και να δουλεύουν. Και είμαστε το ομάδα. Adventure, είμαστε το ομάδα. Adventure. Ναι, και ένα sense of adventure. Έτσι, είμαστε ομάδα. Έλα, okay. Μπένταρ, βάλτε μέσα να τελειώνουμε. Να βοηθήσουμε, ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Είναι πολύ βαρύ. Και επί της ουσίας, αυτό το οποίο βλέπετε είναι ότι είναι διάφορα κυβότητα τα οποία είναι γεμάτα με άμμο και σπασμένες πέτρες. Είναι φοβερά βαριά, κυβότια επί κυβωτίων με αυτό το πράγμα. Είπατε είναι... Πώς το είπατε αυτό? Σάντοσταφ. Σάντοσταφ. Τι είναι αυτό? Σάντοσταφ. Τι είναι αυτό? Είναι Σάντοσταφ. Μπορεί να το βάλεις μέσα να τελειώνουμε. Θέλω να ξέρω τι κουβαλάω και αν θα κάνει boom αυτό που κουβαλάω. Σάντο σταφ. Είναι. Είναι σάντο σταφ. Είναι σάντο σταφ. Είναι σάντο τώρα. Από σάντο. Σάντο σταφ. Είναι χώμα από εδώ. Χώμα το οποίο. Ναι, είναι χώμα το οποίο όμως είναι και σκιά. Δηλαδή. Πώς το. Είναι πράγματα από εδώ. Δεν σκάνε. Πάω και κάνω λίγο έτσι σε ένα crate. Δεν σκάει. Μπορούμε να το βάλουμε μέσα. Ας το πούμε απλά. Βρισκόμαστε στο Plain of Shadows, σωστά, το ξέρετε, ότι βρίσκεται, ωραία. Τα πάντα που έχουμε εδώ πέρα γύρω μας, επί της ουσίας, είναι σκιά, το οποίο έχει γίνει ύλη. Μπορεί να σας φαίνεται σαν χώμα αυτό το πράγμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι σκιά στη μορφή χώματος. Το καταλαβαίνουμε? Πέτρα και άμμο. Ναι. Και τι θα το κάνετε αυτό? Θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάτι. Σταμάτα να πω, να μάθουν τα παιδιά. Κοίτα εδώ. Είναι Shadow Stuff. Είναι ένα από τα... Ρίξε μου ένα intelligence. Ακβαν. Ένα αρκάνα, Δεκαέξι. Είναι pretty elementary stuff. Το Shadow Stuff και γενικότερα elemental shadow, material shadow, είναι, το οποίο έρχεται σε πολλές διαφορετικές μορφές. Okay. Είναι τα κύρια υλικά για illusion magic. Ωραία. Και αυτό που έχετε μπροστά σας είναι πολύ low grade. Okay. Ξέροντας όλα αυτά τα πράγματα, γυρνάω στον φίλο μας τον μάγο και του λέω, θέλεις να κάνεις κάποιο illusion μεγάλο? Όχι. 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 Γιατί δεν είναι πολύ. Το εμπορεύομαι όμως. Α, γιατί δεν είναι πολύ καλή ποιότητα. Insight check. Και θα κάνω και εγώ insight check. Έξι. 14. Πριν έρθεις εσύ στο παιχνίδι, δεν χρησιμοποιούσαμε insight check. Χρησιμοποιήσαμε στην προηγούμενη. Ναι. Επειδή μας το είπαν όλοι ο Γκάτσος ακόμα έτσι. Συνειδητοποιείς ότι, ναι, μάλλον λέει αλήθεια, παιδί μου, ότι δεν είναι και ανίκουστο να έχει έρθει εδώ πέρα, να έχει μισθώσει δύο muscle τύπους. Είναι πάρα πολύ εύκολη δουλειά, okay, εύκολα λεφτά, ενώ αυτός αράζει την πέτσα του. Α, οπότε ουσιαστικά είναι δικιά σου επιχείρηση και έχεις απλά προσλάβει έναν τύπο με ένα μικρό παιχνιδάκι και ένα orc για να σε βοηθάνε να κουβαλάς τα πράγματα από το ένα ρεύμα στο άλλο. Ναι. Πάρα πολύ έξυπνη επιχειρηματική κίνηση. Ευχαριστώ. Τα πουλάς σε κούτες ή τα πουλάς σε λίγο-λίγο? Εξαρτάται τον αγωστή. Αν μου επιτρέπετε να επέμβω, νομίζω ότι σας εμπιστευτήκαμε, μας εμπιστευτήκατε. Τώρα τα business
έρχονται λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ας τα βάλουμε μέσα και ας προχωρήσουμε, γιατί αν δεν κάνω λάθος πεθαίνει ένα παιδί και ναι, θα το βοηθήσουμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά και εσύ, persuasion check. Εσύ δεν είσαι μισθωτός. Ναι. Για να γίνει δουλειά μου δεν θα πληρωθώ. Για κάνε το persuasion σου. 23. What? What? Είναι πάρα πολύ λογικά τα πράγματα. Πρέπει να το πω και εγώ. Ναι, είναι πάρα πολύ λογικά τα πράγματα που λέει. Τον είδα και πάρα πολύ κουρασμένο και αγανακτισμένο, κυρίως με τον μάγο. Mm-hmm. Και επειδή ξέρω πόσο κουραστικοί μπορεί να γινόμαστε οι μάγοι, του λέω, έχεις ένα δίκιο. Ας προχωρήσουμε τη δουλειά σου. Ωραία. Με εκείνα και με τα άλλα έχετε αρχίσει και λοντάρετε εσείς τα πράγματα σε αυτό το... Είναι πάνω, εγώ δεν μπορώ, Okay, ναι, μέσα σε αυτό το φουαγέ θες να το πεις, το σαλόνι θες να το πεις. Καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτή την πόρτα υπάρχει κάτι μεγάλο, γενικά. Εγώ ψάχνω για ένα σουβενίρ στο άλλο δωμάτιο. Α, okay, ρίξαμε ένα investigation. Έχουμε για τον πρόκτη όμως. Ναι, είπα σκανάρο, δεν είπα ότι κάνω κάτι. Ακόμα. 18. Ωραία. Υπάρχει κάτι διάφανο και έχει και κάποια μεταλλικά components. Τι είναι αυτό το οποίο βλέπεις και παίρνεις, λέω, θα πω εγώ. Διάφανο, έχει κάποια μεταλλικά components. Ναι, ναι, ναι. Είναι γυάλινο δηλαδή. Κρυστάλλινο. Είναι ένα αντικείμενο όλο αυτό. Ναι, 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 ναι. Α, ένα γυάλινο κρυστάλλινο που μέσα έχει κάποια components. Τι, ουσιαστικά, τι λέω τώρα, λέω ότι αυτό το οποίο βρίσκεις έχει και μέταλλο και κρύσταλλο. Τι είναι, πες μου τι είναι. Εγώ αφήνω στη δικιά της φαντασία να το βρει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, είναι ένα τέτοιο πόσιο, σαν του πόσινο, ρε παιδί μου, ένα μπουκαλάκι. Ναι, τι κάνεις με αυτό. Αλλά φαίνεται πολύ luxurious, δεν είναι απλά. Ναι, πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Το craftsmanship είναι πανέμορφο και είναι σίγουρα δεν είναι φτιαγμένο μόνο από τα χέρια ενός τεχνίτη. Έχει μπει και μαγεία, γιατί καμπυλώνει το κρύσταλλο. Είναι πανέμορφο. Τι κάνεις. Κοιτάω λίγο γύρω-γύρω. Ναι. Ειδικά να μην είναι αυτός εδώ κοντά. Okay, να είναι στην άλλη μεριά εκείνη την ώρα. Uh-huh. Και ήθελα να προσπαθήσω έτσι να το πιάσω. Δεν κάνω sleight of hand. Εντάξει, not bad, not bad, 19. Ωραία. Έχουμε. Μπορώ να ρίξω κάτι. Ήσουν αλλού. Ήσουν στη φάση που ήσουν απ' έξω για να φέρεις τα πράγματα μέσα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι σε νερό στη βιλάρα που είμαστε. Υπάρχει από κάτω μια πισίνα, είναι αρκετά μεγάλη για να κάνεις δύο τρεις γλωτές. Να πιει. Α, όχι, όχι, για να κολυμπήσω. Βλέπεις. Σου έχω πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πιο ανεπτυγμένες και περίπλοκες σκέψεις από αυτές που κάνεις εσύ. I guess. Δεν είναι κακό. Γιατί θες να κάνεις. Γιατί είμαι μισό ψάρι και μου έχει. Γι' αυτό θέλω να φάω μαρίδα εδώ και δυο ώρες. Κάτι μου μυρίζει, κάτι μου έρχεται. Σου λέει ότι υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία, έτσι, λίγο natural pool, δύο πατώματα κάτω, αλλά... Θα μπορούσα να πάω. Ναι, μετά βεβαίως. Θα τα κάνουμε όλα, μην ανησυχείτε καθόλου. Εν ολίγης, μαζεύεστε λίγο, έχει αρχίσει και πέφτει η νύχτα, άμα θα μπορούσαμε να το πούμε σαν νύχτα. Σας προσκαλεί ο Thundrel σε αυτό το manor house το οποίο έχει, ώστε την επόμενη μέρα να ταξιδέψετε μαζί. Να ρωτήσω, μιας που δεν θα είμαστε στο Shadow Realm, θα ανακτήσουμε τα... Στο Shadow Realm θα είστε. Δεν είμαι. Το Manor είναι στο Shadow Realm. Το Manor είναι ένα pocket dimension το οποίο βρίσκεται στο Shadow Realm αυτή τη στιγμή. Οπότε το permanent damage που έχουμε φάει ισχύει μέσα στο Manor. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε την ενέργειά μας εξ ολοκλήρου με ένα full rest στο Manor. Θα το κοιτάξω και θα σου πω. Ωραία. Είναι σημαντικό γιατί έχω 19 ζωή. Είναι πολύ σημαντικό. Στο Shadow Realm δεν κάνεις full rest. Η Μπαμπαγκανούς αυτή η γριά μας έκανε ένα... με κάρφωσε εμένα και κάποιους άλλους με... Όλα έτσι δεν διαφωνώ, άλλο πράγμα γίνεται έτσι. Όχι, με νύχι στα πλευρά. Και μας έκανε permanent damage για όσο είμαστε στο Shadow Realm. Ναι. Με ένα μείον 7, με ένα μείον 12. Με ένα μείον τον Golem. Ναι, ωραίο. Λοιπόν, σε αυτό το rest το οποίο θα κάνετε, θα κάνουν τα slots σας, θα επιστρέψουν πίσω και μπορείτε να ρίξετε, θα δώσω χαριστικά, γιατί τα physics είναι λίγο διαφορετικά εκεί πέρα, γιατί βρίσκεστε ακόμα στο Shadowfell, ένα hit die.
Ένα χιντάι για να αναπληρώσουμε. Ναι. Μπορούμε να, δηλαδή, να σώσουμε κάτι από το πέρμα, ναι. Yes! Ναι. Έχουν στις δύο τώρα. Μολύβι. Έχεις μολύβι, ρε πούτα. Τρία, κάτσε. Τέλεια, χαρά. Συντοκόνι είναι. Φτά! Όχι, ένα σκέτο. Ακριβώς όλο μου! Όντως. Ναι. Μαλάκα τρελό, έτσι. Οχ. Ναι, εγώ έφερα δύο. Τα καλύτερα που έχει το ζάρι. Ναι, νιώθω άνθρωπος πάλι. Λοιπόν, το πάρτι σας είναι πάρα πολύ κουρασμένο. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις γύρω σας για αυτούς τους καινούριους, τις καινούριες γνωριμίες που έχετε κάνει. Η Κοέρια θέλει οπωσδήποτε να πάει να κολυμπήσει, όμως είστε όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι. Τρώτε στα γρήγορα ένα πολύ ωραίο γεύμα με πολύ ωραία luxurious φαγητά, σαν να είστε σε ένα φοβερά high class το ρεστοράν. Και μετά κατευθύνεστε για να κοιμηθείτε. Υπάρχουν δωμάτια για τον καθένα σας, αλλά πριν κοιμηθείτε μπορείτε να έχετε κάποια διάδραση εσείς σαν group μεταξύ σας, όποιο θέλετε. Εντάξει, όσο προχωράμε πάω και πλευρίζω λίγο τον Έσος και απλά του λέω «Ρε εσύ, σε είδα ότι είσαι λίγο πολύ χάλια». Πάντως και εγώ και η Κοέρια είμαστε εδώ, μα θέλει να μας μιλήσεις για κάτι και άμα χρειάζεσαι κάτι. Είμαι καλά, μην ανησυχείς, και για να την αποσυντονίσω της πετάω ενθουσιασμένα ότι πάμε να μιλήσουμε σε αυτόν τον τύπο. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιλάω για τον Ινίγκο. Α, τι κάνεις η Φάζα? Εντάξει, καταλαβαίνω το trick, αλλά κάνω play along, ξέρω εγώ. Λέω, οκ, αλλά είμαι σε φάση, εντάξει. Να πω ότι η κόρη έχει βρει σε κάποια ντουλάπα κάποιο πάρα πολύ luxurious φόρεμα, ξέρω εγώ, νυχτικό. Χρώμα. Ένα χρυσό μεγαλάζιο. Wow. Wow. Να διακριθώ. Μεγαλάζιο, ε! Wow. Πάνω από το plate. Να ξέρεις ότι πίσω από αυτό το φόρεμα υπάρχει ένα μικρό μέτα, υπάρχει μια ιστορία. Ποιος μου το λέει αυτό? Τίποτα. Στο λέω, είναι ένα μέτα, το μέτα pigeon. Σου λέει... Ωραία. Πώς είναι το δωμάτιό σου, Ινίγο? Είναι ένα random δωμάτιο που είχα πει στο Μάο να μου δώσει. Είναι φορτωμένο, ενώ δεν το έχω πειράξει. Ένα generic δωμάτιο από αυτό το luxurious castle. Okay. Έχει κουρτίνες, έχει τα χρυσά του, έχει αυτά. Δεν με νοιάζει εμένα, απλά κάθομαι σε ένα γραφείο που έχει και πίνω ένα brandy. Έχει και κάτι άλλο. Ο μάγος σου είπε ότι έχει κάνει αυτό το addition στο δωμάτιό σου με φοβερό ενθουσιασμό και αγάπη προς εσένα. Σου έχει βάλει ένα μικρό toy στο χάκι. Ένα μικρό ψάχνω στο χάκι για να εξασκήσει. Έχω σκεπάσει με ένα μικρό σεμεδάκι τύπου. Αν το δει κάποιος καταλαβαίνει ότι κάτι κρύβω εκεί προφανώς. Ο Θάνδρελ είναι πολύ ικανοποιημένος που σε σκέφτηκε. Τα εκτιμώ, Θάνδρελ. Ωραία, οπότε ακούς ένα τοκ τοκ. Ναι. Hi, meow. Εγώ κυκλοφορώ το δρόμο με την Μπέρκα μου, οπότε έρχομαι. Το ζεις στο κάστρο μόνο. Σκάει λοιπόν πρώτα η Φάζα, η γατούλα της υπόθεσης, μετά ο Έσος, ο οποίος είναι κάπως έτσι, και μετά από μερικά δευτερόλεπτα σκάει μετά... Διβάρα! Και η Κοέρια φοράει κάτι αυγάντια, τα οποία είναι περίπου μέχρι τον αγκώνα της. Οκ. Είστε πολύ περίεργοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Γιατί, εγώ μας βλέπω πολύ φυσιολογικούς. Οκ. Πώς μπορώ να βοηθήσω? Πώς εσύ είσαι περίεργος και μας βλέπεις εμάς περίεργους? Εδώ είμαι στο δωμάτιό μου. Αυτό τι σχέση έχει με το αν είσαι περίεργος? Ήρθες στο δωμάτιό μου να με ρωτήσεις αν είμαι περίεργος? Δεν είμαι. Case closed. Αν ήσουν σε ένα άλλο δωμάτιο θα ήσουν περίεργος? Αν ήμουν στο δικό σου δωμάτιο τέτοια ώρα, ναι, θα ήμουν πολύ περίεργος. Δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι είμαστε στο δωμάτιό σου τέτοια ώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μου έχεις πει ακόμα γιατί είσαι στο δωμάτιό μου τέτοια ώρα. Ήρθε να σε γνωρίσουμε. Α! Οκ. Του αρέσει κιόλας λίγο. Νιώθει λίγο, οκ. Θες να μας πεις λίγα λόγια για σένα? Συνέντευξη. Πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Ναι, να σας πω λίγα λόγια για μένα. Σηκώνομαι όρθιος. Δώσω το χέρι με τη στη μέση. Και ξεκινάω και μιλάω. Η ιστορία μου άρχισε όταν... Με λένε Ινίγκο Μοντόγια. Άντως. Ωραίο όνομα. Ευχαριστώ. Κοίτας αντίθεση και για τον πατέρα σου. Ναι, τριγυρνάω στον κόσμο. Γιατί ουσιαστικά όταν ήμουν μικρός 11 χρονών,
ήρθε ένας ξένος στο χωριό μου και βρήκε τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν blacksmith, του παρήγγειλε ένα σπαθί, ένα rapier συγκεκριμένα, αυτό, το βγάζω αλλά όχι επιλυτικά, δεν το βγάζω και το δείχνω, και συμφώνησε να πληρώσει 1000G. Όταν λοιπόν ο πατέρας μου το είχε έτοιμο και πήγε να το πάρει, είπε θα του δώσει μόνο 10G. Ο πατέρας μου του είπε όχι και εκείνος κατευθείαν τον σκότωσε. Είμαι πολύ μικρός και δεν θυμάμαι πολλά, μόνο το ότι είχε 6 δάχτυλα στο ένα του χέρι. Αλλά από τότε ψάχνω να τον βρω. Και όταν τον βρω θα του πω. Γεια σου. Με λένε η Νίγο Μοντόγια. Σκότωσε τον πατέρα μου. Ετοιμάσου να πεθάνεις. Θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε με ένα χέρι με 6 δάχτυλα. Ναι. Pretty much, ναι. Αλλά πρέπει. Αν ήταν άνθρωπος, ας πούμε, κάτι άλλο. Όχι, φορούσε κάπα. Αλλά επειδή πρέπει να πληρώνω και τους λογαριασμούς, δουλεύω για το μάγο και ταξιδεύω. Και άμα ταξιδεύεις, εντάξει, μπορεί και να βρεις αυτόν που θέλεις. Αλλά. Να σου πω την αλήθεια. Δεν τον έχω βρει ακόμα. Να. Ξέρεις τώρα. Πολλοί άνθρωποι με κάπες. Και τι να κάνω, να μην το ψάχνω. Κατάρα, μακάρι να μην φοράγε κάπα. Έχεις βρει κάποια άλλα στοιχεία τα οποία μπορεί να. Όχι, τίποτα. Είχε 6 δάχτυλα. Είχε 6 δάχτυλα. Και στα δύο χέρια. Στο ένα χέρι. Ακόμα στο αριστερό. Στο αριστερό. Εντάξει, κάπως λίγο. Είχε νύχια, ας πούμε, μεγάλα. Είχε μεγάλο χέρι. Φόρησε ένα γάντι με 6 θήκες για δάχτυλα. Α, φόρησε γάντι. Μαύρο. Δεν ξέρω, δεν βοηθάει πολύ και αυτό, αλλά. Είναι αυτά τα στοιχεία που έχω. Το ψάχνω 25 χρόνια. Τη φωνή του τη θυμάσαι. Μου προκαλείς άγχο. Εσείς τι σχέση έχετε οι τρεις σας? Φίλοι είμαστε, ναι. Okay. Και εσύ έχεις κάτι δυνάμεις που τσέχασες? Ναι. Εσύ έχεις δυνάμεις που τσέχασες? Εγώ είμαι καλά η δυνάμη μου, τσέχω. Και εσύ έχεις εντυμένη περίεργα. Ναι, το βρήκα κάπου εδώ στο σπίτι. Ελπίζω να σας πειράζει. Και εγώ έχω χάσει τη μητέρα μου που λες είναι εγώ. Όλα τα δακρύβρεκτα τώρα. Όλα τα ορφανά εδώ. Ας μην το πιάσουμε αυτό το θέμα όμως. Έχω τις δυνάμεις μου όλες. Θεωρώ ότι είμαι πολύ δυνατή. Ο Έσος. Γιατί απλά πίζανε. Και την κουκούλα λίγο πιο. Ωραία. Χάρηκα που σας γνώρισα. Φαντάζομαι. Στην Ουθήρα έχει πάει? Πού να έχω πάει? Στην Ουθήρα. Στη μεγάλη πόλη. Πολλές φορές μαζί με τους φίλους μου. Έχω πάει στην Ουθήρα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος εξαδάχτυλος, οπότε δεν ξέρω αν θα πάω. Την έχεις ψάξει όλοι, ε. Έτσι νομίζω. Εκτός αν θέλει ο μάγος να ξαναπάμε. Γιατί έχει κάτι ιδέες που και πού. Να μας αφήσει κάποια στοιχεία γενικότερα. Ναι, αν βρούμε κάποιον. Αν βρούμε κάποιον με εξαδάχτυλο, κάπως πρέπει να. Μας ειδοποιήσει. Γενικά, άμα θες όντως να σε βρούνε κάπως. Και εσύ και ο Μπένταρ συχνάζετε σε ένα μπαρ, γιατί ο Θάνδρελ θέλει πολύ να νιώθετε σαν σύντροφοί του, ας πούμε, οπότε πολλές φορές σας βγάζει για ποτό έξω και είναι και λίγο awkward. Βάζεις σου παίρνεις ένα μήνα που σου λέει Ινίγο, πάμε σήμερα για ένα ποτάκι. Συχνάζεται σε ένα καπηλιό που είναι specifically για adventurers, για heroes στην Ουθήρα, που λέγεται The Rift. Okay. Αυτό. Και έχει μια ιδιαιτερότητα, την οποία βαριέσαι αυτή τη στιγμή να εξηγήσεις. Okay. Σας λέω αυτό λοιπόν. Αν θέλετε κάποια στιγμή να δείτε κάτι, να με βρείτε, να μου πείτε κάτι, μπορείτε να έρθείτε σε ένα inn που λέγεται The Rift. Πολύ γνωστό είναι αυτό. Ναι. Το έχω ξανακούσει, δεν έχω πάει ποτέ. Γι' αυτό συχνάζω και άμα θέλει κάποιος να με βρει. Αν συχνάζω κάπου που δεν είναι γνωστό, δεν θα με βρει και κανένας. Ενώ είναι γνωστό γιατί έχω ζήσει στην Ουθήρα και το ξέρω, αυτό εννοούσα. Άρα θα είναι εύκολο να με βρει. Ναι, ναι. Οκ. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Bye, μιαου. Εγώ για ύπνο πάω. Ναι. Αλλά αν έπρεπε να κάνω πάλι ένα τέτοιο τεχνητό με ήλιο, θα άραζα εκεί. Καμπόση ώρα. Γενικότερα, οπουδήποτε υπάρχουν φυτά, υπάρχουν και διάφορες τέτοιες λαμπούλες από πάνω. Οπότε φαντάζομαι ότι πας σε μια κέντια, βγάζεις το φυτό και κάνεις μια βάζεις μια καρέκλα από κάτω και κάνεις έτσι. Ωραία, λοιπόν. Και ξεκούραση. Μαζί με τον μάγο ταξιδεύετε περίπου 2 μέρες.
Το γεγονός ότι μένετε μέσα στο Manor σας προστατεύει από τα κακά τα οποία θα μπορούσατε κάστο να βρείτε στο Σάντοφελ. Μέσα σε αυτές τις δύο μέρες θέλω να μου πείτε άμα κάνετε κάτι. Εγώ προσπαθώ να πείσω τον μεγάλο μάγο να μάθει κανένα ωραίο σπέλ, το οποίο είναι εύκολο να μάθω. Okay. Και επειδή γενικά φαίνεται πολύ θετικό άτομο, είπα να το προσεγγίσω για να μεγαλώσω τις γνώσεις μου πάνω στα arcane arts. Wow. Πάει σε αυτός. Α, αλήθεια. Το τελευταίο πράγμα που έμαθα ήταν να πετάω μια μπάλα φωτιάς, που είναι αρκετά δυνατή. Δεν είχα τύχει ακόμα να τη χρησιμοποιήσω, αλλά ανυπομονώ. Για δείξε μου λίγο το spellbook σου και θα σου πω. Να σου το δείξω. Να σου το δείξω. Το spellbook μου είναι στο κινητό. Καλά ρε παιδί μου, όχι. Σε φάση έχεις ένα spellbook σου που έχεις... Ναι, ναι, ναι. In-game. Βγάζω το spellbook, του το δίνω. Να σου πω τι έχει μέσα. Δεν χρειάζεται. Έχω μάτια για να δω μόνος μου. Ναι, το πρόσεξα. Και είναι και πράσινα, δύο ωραία μάτια. Μου τα έδωσε η μαμάκα μου, δεν είναι enchanted. Α, ναι, το βλέπω. Ναι, η κατανόησή σου πάνω στο Fire Magic έχει κάποια κενά, όμως είσαι σε καλό δρόμο. Χρειάζεται κάποιες μικρές διορθώσεις στα Arcane Runes τα οποία έχεις. Δώσου μου λίγο χρόνο να σκεφτώ. Γιατί πρέπει λίγο να ανατρέξω σε παλιές εποχές. Γιατί είναι λίγο ξεπερασμένα αυτά τα πράγματα για μένα. Και δεν θα πω ότι είμαι και ένας πολύ καλός διδάκτορ. Θα μπορούσα ίσως όμως να ήμουν. Πιστεύω θα μπορούσε να ήσουν. Θα είσαι πολύ σωτικός. Θα το προσπαθήσω. Τέλεια. Θα το προσπαθήσω. Τέλεια. Άσε με λίγο να το σκεφτώ. Τέλεια. Θα είμαι στα χέρια σου. Και αν ζήσεις από το συγκεκριμένο adventure στο οποίο πας τώρα, το οποίο εύχομαι να κάνεις. Μπορώ να προσπαθήσω, ναι, να προσπαθήσω να κάνω κάποια μικρά additions στο spellbook σου. Τέλεια. Θα φροντίσω ακόμα για να πιθάνω όλοι οι άλλοι να έρθω εδώ για να μπορώ να μάθω τα spellbook. Τέλεια. Τέλεια. Οι μάγοι τα βρήκαν. Κλασικός. Εγώ πάω στη φάζα. Οκ. Okay. Τι ρωτάω. Φαντάζομαι ότι εσύ ξέρεις τον τρόπο που μπορείς να επικοινωνήσεις με μια θεότητα. Ξέρω με τη δική μου τη... Δυσκολεύεται να πει τη λέξη θεότητα. Ναι, έχω έναν τρόπο να μιλήσω με ένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν ξέρεις γενικά πώς μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορώ ίσως να τη ρωτήσω να μου πει. Αν μπορείς να τη ρωτήσεις και μου πεις τον τρόπο που μπορώ εγώ ίσως να επικοινωνήσω με κάποια, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ. Οκ. Ναι, ναι, θα προσπαθήσω. Εννοείται. Και σου λέει, περίμενε λίγο. Ήρωε. Νιώθεις μια μικρή θέρμη στο πρόσωπο, στο μέτωπό σου και υπάρχει μια φωνή μέσα που λέει, ναι, little one. Χρειάζομαι τη βοήθειά σου, λέω, αν μπορείς. Έλα, να μας βοηθήσεις. Ο φίλος μου Έσος έχει ένα πρόβλημα και θα ήθελε να μάθει τον τρόπο αν μπορεί να επικοινωνήσει με κάποια θεότητα. Της είναι λίγο ξένη η λέξη. Okay. Εδώ μεταξύ τη βλέπεις τη φάζα να έχει γυρίσει έτσι. Ναι, ακριβώς. Και σου έρχεται μία απάντηση η οποία λέει, μικρό μου, αυτό είναι σαν να ρωτάς αν μπορείς να ξεχωρίσεις μία σταγόνα από τον ωκεανό, να την πιάσεις στο χέρι σου και να την κοιτάξεις. Θα πω ότι εξαρτάται από τη θεότητα. Για κάποιους νητούς τους βοηθάει να έχουν διάφορα αντικείμενα, υλικά αντικείμενα, τα οποία τους θυμίζουν ή τους φέρουν πιο κοντά σε αυτή τη θεότητα. Με προσευχή, μερικές φορές με ναρκωτικά, δεν κρίνω. Διάφορους τρόπους να ανοίξει το μυαλό σου και η ψυχή σου να γίνει δεκτική. Μιας και είμαστε εδώ, εσύ ας πούμε τώρα δεν μπορείς να του μιλήσεις, άμα θες. Θα μπορούσα. Αλλά, θες. Ναι. Γιατί, είναι πολύ συμπαθητικός. Έχω μόνο χρόνο για εσένα. Άρα, εντάξει.
Οκ, σε ευχαριστώ. Θα το πω. Εσώς. Λέει είναι... Το χέρι σου εγώ κατάλαβα τι είναι. Πρέπει να προσπαθείς εσύ έτσι να κάνεις κάποιο contact και ίσως να σε βοηθήσει κάποιο αντικείμενο να σου θυμίζει κάποια συγκεκριμένη θεότητα. Έχεις κάποια συγκεκριμένη θεότητα στο μυαλό σου που θα ήθελες να προσεγγίσεις? Σε ευχαριστώ πολύ, Φάζα, και φεύγει. Και αρχίζει να... Και μη φάζει. Οκ. Ανοίγω την πόρτα και λέω... και με προσευχή και με ναρκωτικά, μου είπε. Δεν ξέρω. Bye. Θα μας φλαγκάρουν στο YouTube. And we flag. Μαζέψτε τα παιδιά σας. Αυτό ανάμεσα σε δύο μέρες. Ναι, για πες. Okay, και τη δεύτερη μέρα, όταν όλοι έχουν πάει να κοιμηθούν και τα λοιπά, βγαίνω έξω. Στο Σάντοφελ τώρα. Ναι. Δηλαδή ερημιά. Ερημιά. Κλείνει η πόρτα πίσω. Δεν έχουν στήσει την τέντα. Υπάρχει μόνο μία πόρτα η οποία είναι στην ερημιά, στο πουθενά. Okay. Δεν απομακρύνομαι πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί ξέρω ότι είμαι και λίγο άχρηστος μόνος μου αυτή τη στιγμή. Οπότε καλό είναι να είμαι κοντά. Βγάζω κάτι μικρά κοκαλάκια που είχα μαζέψει. Τα βάζω κάτω στο έδαφος, τα θάβω λίγο. Ακουμπάω τα χέρια μου και σκέφτομαι... Επικοινώνεσαι μαζί μου. Σε χρειάζομαι. Οκ. Ρίξω ένα wisdom check. Μπαμ μπαμ όμως, όχι μαλάκι. Μία που το έμαθα, μία δεύτερη μέρα την προσπάθησε. Με ένα κέρατο. Μήπως να το βάλω και έτσι. Ναι, 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 να το βάλω έτσι. Βάζεις τα χέρια σου λοιπόν εκεί πέρα και είναι το πρώτο πράγμα αυτό το οποίο λες. Επικοινώνησαι μαζί μου, σε χρειάζομαι. Και μετά το ξαναλες. Επικοινώνησαι μαζί μου, σε χρειάζομαι. Και είναι σαν ένα είδους μάντρα το οποίο κάθεσαι και το λες και το λες και το λες. Και αρχίζεις και κάνεις κάποια additions. Βάζεις κάποια πράγματα σε αυτό το οποίο λες. Ποια είναι αυτά? Έχουμε τον ίδιο σκοπό. Σε χρειάζομαι. Θέλω να σου μιλήσω. Σε χρειάζομαι. Πιστεύω που μπορώ να σου φανώ χρήσιμος. Είσαι κι εσύ χρήσιμη για μένα. Okay. Αυτά. Oh. Έχεις βάλει τόσο συγκέντρωση σε αυτό το πράγμα, είναι σαν να αρχίσει να κάνει κάτι build-up μέσα σου. Έχει αρχίσει κιόλας να χτίζεται λίγο, να σου σηκώνονται λίγο οι τρίχες πίσω στο σβέρκο σου. Έχει αρχίσει να αποκτάει ένα είδους προσευχής, ένα είδους επίκλησης που έχει λίγο χαθεί η λογική και έχεις βάλει το είναι σου. Έχει φτάσει λίγο στο απροχώρητο μέσα, έχει γίνει πάρα πολύ build-up. Mm-hmm. Και αυτή η ένταση που έχει χτιστεί μέσα σου και στους ώμους σου, νιώθεις μια τεράστια ανατριχύλα να σε περνάει και σηκώνονται οι τρίχες, το κεφάλι σου μουδιάζει σαν να κάνεις μια επίκληση, παιδί μου, η οποία έχει ολοκληρωθεί και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά νιώθεις ότι... νιώθεις όμως ότι έχει γίνει κάποιο connection, έχει γίνει κάποιο link. Σηκώνεσαι πάνω να φύγεις, κατευθείαν σε πιάνει μια μικρή σκοτωδύνη και στα κλάσματα του δευτερολέπτου, πριν φύγει το σκοτάδι και πριν μετακινήσεις λίγο τα πόδια σου για να στηριχτείς και να μην πέσεις, μια εικόνα σαν να τη φαντάστηκες, σαν να φλάσαρε μια σκέψη από το κεφάλι σου. Σκαλιά, ευαίνινα, μαύρα σκαλιά, τα οποία οδηγούν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο, μαύρο γυαλιστερό θρόνο. Άδειο. Μία στιγμή. Και μετά, οπ, ξέρεις, μπορεί κιόλας να είχε να κάνει με αυτά τα πολύ έντονα λεπτά συγκέντρωσης που ήσουν εκεί πέρα. Ωραία. Εφόσον είδα ότι δεν είχε αποτέλεσμα, ξεθάβω τα κοκαλάκια, τα βάζω πίσω στο σκουπί. Δεν υπάρχουν πια εκεί. Οκ. Σηκώνομαι και γυρίζω πίσω. Ωραία. Καθώς γυρνάς και φεύγεις πίσω, αν ήταν κάποιος άλλος και έβλεπε εκεί πέρα, ίσως
παρατηρούσε ένα κοράκι το οποίο είχε κάτσει πάνω σε ένα βράχο και σε κοίταγε. Καθώς πηγαίνεις στην πόρτα, την ανοίγεις και μπαίνεις μέσα. Τώρα πρέπει να κάνω σαν να μην ξέρω τι γίνεται, αλλά είμαι ο DM και ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Αυτό ήταν λοιπόν και το σημερινό επεισόδιο QNG. Ελπίζουμε να σας άρεσε και να διασκεδάσατε όσο διασκεδάσαμε εμείς και ο guest μας, ο καταπληκτικός Βαγγέλης Μαρμαράς. Ήταν ένα επεισόδιο με ιδιαίτερους χαρακτήρες. Δεν ξέρω αν το περιμένατε να δείτε στο Σάντοφελ έτσι τόσο πολύχρωμους τύπους. Έναν τόσο ιντριγκαριστικό μάγο όπως τον Θάντρελ. Σε αυτό το σημείο, το τέλος του επεισοδίου, είναι όπως πάντα στιγμή να ευχαριστήσουμε την καταπληκτική ομάδα των patrons μας. Γενικότερα, δεν έχουμε βρει πώς να σας πούμε ξεκάθαρα το πόσο πολύ μας βοηθάει η βοήθεια στο Patreon. Αν επιλέξετε και να έρθετε να μας υποστηρίξετε στο Patreon, να ξέρετε ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ και να ξέρετε ότι έχετε και πολύ έξτρα υλικό. Diaries, κομμάτια lore, backstage video, μπλουζάκια, καρφίτσες και πολλές φορές καθόμαστε στο τραπέζι του DM μαζί με τους Patreons μας και φτιάχνουμε μαζί content το οποίο θα εμφανιστεί στα επόμενα επεισόδια QNG. Για την ακρίβεια, ένα κομμάτι από αυτά τα contents έρχεται πάρα πολύ γρήγορα. Εκτός όλων αυτών, μας αρέσει να κάνουμε δώρα στους patrons μας με τη βοήθεια του φανταστικού The Game Rules και αυτό το μήνα. Στους patrons μας από το Rising Hero Tier και πάνω θα κληρώσουμε ένα καταπληκτικό επιτραπέζιο το οποίο ακούει στο όνομα Gloomhaven, The Jaws of the Lion. Ένα από τα καλύτερα dungeon crawlers επί τραπέζια εκεί πέρα έξω, το οποίο θα σας βοηθήσει να περάσετε τις ώρες της καραντίνας λίγο πιο όμορφα και λίγο πιο φανταστικά, θα μπορούσε να πει κανείς. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας δούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα έχει και πάλι Βαγγέλη Μαρμαρά. Μέχρι την επόμενη φορά, ρουλάρετε και σκανζάρι και θυμηθείτε. QNG Monorail!